Αναστάτωση επικράτησε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης όταν οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν πως μία μαθήτρια βρέθηκε θετική στον κορονοϊό μετά από προεγχειρητικό έλεγχο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό ενώ η τάξη της μαθήτριας κλείνει προληπτικά. Την ίδια ώρα έχουν ενημερωθεί και οι γονείς των παιδιών που είναι συμμαθητές με την ασθενή. Το Δήμο μου στις 4.400 περίπου τεστ, μέχρι στιγμής το σύνολο τους όλα αξιολογώντας είναι περίπου 6 κρούσματα πολύ ελαφριάς μορφής. Είναι φαινόμενο. Μάλιστα. Τώρα, το ό,τι αφορά το κοριτσάκι του Δημοτικού Σχολείου, πράγματι πήγε για ένα προεγχειρικό έλεγχο και βρήκαν ότι είναι φορέας. Άμεσα έκλεισε η τάξη δική της. Θα ξανακάνει τεστ ο δάσκαλος που εκεί ανέβησε δραστηριότητα, ενώ όλοι οι δάσκαλοι που κάναν βγήκαν ειδικό. Και οπωσδήποτε το παιδί θα ακολουθήσει τις διαδικασίες προδόσεις από τον νόμο με την καθοδήγηση των επιστημόνων. Δεν τίθεται θέμα, φαντάζομαι, για να κλείσει όλο το σχολείο προς το παρόν. Όχι, δεν υπάρχει. Άρα μόνο η τάξη. Μόνο η τάξη και αυτό για προληπτικούς λόγους. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες, αυτό εμείς εφαρμόζουμε. Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην Κομωτινή. Η διαδικασία αφορά τον γενικό πληθυσμό. Εκτάκτως και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής, ξεκίνησαν από τις 10 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι τις 4 σήμερα, αλλά όπως πληροφορούμε θα συνεχιστούν και για την υπόλοιπη εβδομάδα δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ, στην Κομωτινή. Η διαδικασία έχει ανοίξει για τον γενικό πληθυσμό, αλλά πρώτα και άτυπα ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και έσπευσαν να κάνουν το τεστ. Μέχρι τις 2 η ώρα στην Κομωτινή είχαν ληφθεί τουλάχιστον 80 δείγματα και η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες κατά το πρότυπο που ακολουθείται στην Ξάνθη. Το αίτημα να έρθει η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στην Κομωτινή είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης που ζητούσε μαζικά τεστ, ενώ τον ΕΟΔΗ προσκάλεσε στην περιοχή η Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, με δεδομένο το πρώτο βρέθηκε στην Κομωτινή, το δεύτερο βρέθηκε στα Δειλινά, ένα μικρό χωριό του Δήμου Αριανών, όπου τα τελευταία 24 ώρα είχαμε κάποια κρούσματα κορονοϊού σχετιζόμενα και με το εξωτερικό. Γι' αυτό έγιναν εκεί περί των 100 δειγμάτων, όπως πληροφορούμε, προκειμένου να δουν την επιδημιολογική φόρτιση της περιοχής για να αποφασίσουν αν θα χρειαστούν κάποια επιπλέον μέτρα, όπως για παράδειγμα έγινε στο Αγίασμα, το οποίο θυμίζουμε βρίσκεται μέχρι αύριο τουλάχιστον και μέχρι αύριο θα παραμείνει σύμφωνα με τις πληροφορίες μου και από μεθαύριο θα αρθεί μέσα σε καραντίνα.